Το αεροπλάνο που βλέπετε να πετάει πάνω από τον Φουρφουρά Αμαρίου έχει μια ιδιαίτερη αποστολή. Μεταφέρει τις τάχτες του πρώτου Προέδρου της Αερολέσκης Χανίων, Μιχάλη Μαθιουδάκη, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την τελευταία του επιθυμία. Με έγγραφο που άφησε σε συγγενείς του, εξουσιοδοτεί και ζητά και παρακαλεί την Αερολέσκη να πάρει την τέφρα του και να τη μεταφέρει στο χωριό του, στον Φουρφουρά Αμαρίου, και να την διασκορπίσει στις παρυφές του Ψιλωρίτη. Σήμερα κάνουμε αυτή την πτήση. Θα πετάξουμε με το αεροπλάνο, θα πάμε στο χωριό αυτό, στο Φουρφουρά. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε την τέφρα. Πληρώνουμε την επιθυμία του αείμνηστου Μιχάλη Μαθιουδάκη και θα πάμε στον τόπο εκεί πέρα της καταγωγής του Φουρφουρά Ρεθύμνου και θα δούμε πώς θα τον ικανοποιήσουμε με αυτό που ήθελε αυτός. Δηλαδή, επιθυμία του για την τέφρα του να διασκορπιστεί στους πρόποδες εκεί του Ψιλωρίτη. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε εκτός από πρόεδρος της Αερολέσχης και αερολιμενάρχης Χανίων. Έχοντας περάσει μια ζωή στην αεροπλοεία, ακόμα και μετά θάνατον, θέλησε να έχει μια τελευταία πτήση. Θα πάμε μέσω Ρεθύμνου, νότια στο Φουρφουρά. Εκεί, αφού θα δούμε και τις καιρικές συνθήκες, πώς θα είναι, θα κατέβουμε ανάλογα, σύμφωνα με το επιτρεπόμενο ύψος. Θα κάνουμε μια διέλευση και θα επιστρέψουμε ξανά στη Σούδα, στο αεροδρόμιο που βρισκόμαστε, και μετά, όπως είπε και ο κύριος Μπουζάκης, θα πάμε με όχημα για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι ο ΕΚ λοιπόν, ακόμα και πριν το μοιραίο, σαν να προετοίμαζε τους συναδέλφους τους γι' αυτό. Τηλεφώνησε ο Μιχάλης ο Μαθιουδάκης, αυτός ο πρώτος πρόεδρος, στον Κοσμάτο Γκυμιονή, παλιό πρόεδρο της Αερολέσκης Χανίων, και του ζήτησε να γίνει μια πτήση από τα Χανιά στο χωριό του, στο Φουρφουρά, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Του το ξαναζήτησε αυτό. Ο Κοσμάς ο Κιμιονής του είπε ότι μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, ασφαλώς και θα κάνουμε αυτή την πτήση. Τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Και στις 28 Δεκεμβρίου ο Μιχάλης ο Μαθιουδάκης άφησε αυτό το μάτι ο κόσμο. Τώρα τελευταία είχε μια έντονη επιθυμία να ξαναπετάξουμε. Και μάλιστα με είχε πάρει πολλές φορές τηλέφωνο και μου έλεγε: Κοσμά, θέλω να με πετάξεις πάνω από το Φουρφουρά. Βέβαια, αυτό εγώ το ερμηνεύω ότι ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και γι' αυτό μου το έλεγε έτσι. Όταν λοιπόν πήρα ένα τηλεφώνημα πριν περίπου καμία εικοσαριά μέρες ότι η τελευταία του επιθυμία είναι να πετάξουμε τη στάχτη του πάνω από το χωριό του, κατάλαβα ότι αυτή του η επικοινωνία μαζί μου είχε σαν σκοπό να γίνει η τελευταία του πτήση πάνω από το χωριό. Εν τέλει, έτσι και έγινε.